Καλησπέρα, Τσεκ Τεκνάου, είμαι ο Κώστας και σήμερα θα σας δείξω ένα παιχνίδι το οποίο παίζω εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είναι κανονικό review, απλά θέλω να σας δείξω τι ασχολούμαι και τι παίζω. Είναι η δυσδιάστατη εκδοχή, για όσους ξέρετε, το Minecraft. Φαντάζομαι όλοι ξέρετε το Minecraft. Είναι το Terraria, για όσους το έχετε ακουστά. Ένα παιχνίδι που για να το περιγράψω θα έλεγα ότι είναι το Minecraft του Μάριο. Κάνεις ακριβώς τα ίδια πράγματα, ακριβώς πάνω κάτω τις ίδιες λειτουργίες, μόνο που οι συνδυασμοί του παιχνιδιού είναι άπειροι. Το παιχνίδι έχει άπειρες λειτουργίες, άπειρα επίπεδα, ο κόσμος είναι φανταστικά τεράστιος, δεν περιορίζεται από πουθενά και από τίποτα, μπορείς να δημιουργήσεις άπειρους κόσμους και εκτός από αυτό το παιχνίδι έχει τεράστιο challenge. Σου πέφτουνε συνέχεια boss, τα οποία boss όταν τα σκοτώσεις πηγαίνεις σε άλλα παραπάνω μεγαλύτερα boss πιο δύσκολα και αλλάζεις σε επίπεδο. Το παιχνίδι το παίζεις στο βασικό mode του, το ξεκινάς έτσι και κάποια στιγμή όταν σκοτώσεις όλα τα mode του παιχνιδιού σου επιτρέπει, μισό λεπτό γιατί πεθαίνω, σου επιτρέπει να παίξεις hard mode. Σε ένα hard mode το οποίο τι γίνεται, ο κόσμος είναι κανονικά σαν το Minecraft, δηλαδή έχεις μεταλλεύματα, πέτρες, οτιδήποτε φανταστείτε, διάφορα αντικείμενα, σίδερο. Τώρα βέβαια κακή ώρα διάλεξα για να το δείξω, επειδή είναι νύχτα και μου την πέφτουν όλοι και μάλλον θα πεθάνω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, μόλις σκοτώσεις και το τελευταίο boss που είναι το Worm of Flesh, τι γίνεται, μπαίνεις στο hard mode στο οποίο όλος ο κόσμος αλλάζει, γεμίζει ο χάρτης με καινούργια μεταλλεύματα και μπορείς να κάνεις αναβάθμιση σε πιο ισχυρά όπλα, πιο ισχυρές αξίνες, πιο ισχυρά τσεκούρια. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι οι εχθροί όμως δυσκολεύουν πάρα πολύ, βγαίνουν καινούργιοι εχθροί οι οποίοι στην πέφτουν από παντού. Λοιπόν, εγώ τι έκανα, επειδή θέλω να μ' αρέσει και μ' αρέσει πιο πολύ είναι γιατί δημιουργώ το δικό μου σπίτι. Κουβάλισα λάβα από την κόλαση. Έχουμε τρία επίπεδα. Έχουμε το επίπεδο του ουρανού, το επίπεδο της στεριάς και την κόλαση κάτω. Έχουμε πάγους, έχουμε ρήμους. Κουβάλισα από την κόλαση κάτω λάβα και έφτιαξα ένα πραγματάκι εδώ πέρα σαν πισίνα λάβας για να πέφτουν μέσα και να καίγονται οι εχθροί μου που με κυνηγάνε. Επίσης μπορείς να βάλεις παγίδες. Λοιπόν, και μπορείς να κάνεις ωραία πραγματάκια. Αν σας ενδιαφέρει, μπορώ να δείξω εκτενέστατα βίντεο με πράγματα πως τα φτιάχνεις. Αν παίζετε Terraria, πείτε μου για να σας δείξω κάποια πράγματα πως γίνονται. Επειδή με τον αδερφό μου έχουν ξεκλειδώσει πάρα πολλές δυνατότητες του παιχνιδιού και ξέρουμε πάνω κάτω σχεδόν ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Πως φτιάχνεις φτερά, πως φτιάχνεις τα πάντα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το παιχνίδι είναι αρκετά εθιστικό και είναι εθιστικό γιατί εκτός του ότι φτιάχνεις, δημιουργείς πράγματα. Προσωπικά η αισθητική μου είναι στις δύο διαστάσεις. Επειδή ίσως να είμαι λίγο πιο μεγάλος ηλικία, ίσως έχω μάθει αλλιώς, ίσως οτιδήποτε. Συγκριτικά με το Minecraft, προτιμώ αυτό ένα κλικ παραπάνω. Όχι ότι το Minecraft δεν μ' αρέσει, απλά στις δύο διαστάσεις απλά το θεωρώ λίγο πιο όμορφο να το βλέπεις. Λοιπόν, και παίρνεις στην περιοχή που φτιάχνεις. Εγώ εδώ έχω φτιάξει ένα ουράνιο δάσος και καλά σε επίπεδα. Ο σκοπός μου είναι να φτιάξω κάτι περίεργο, ακόμα το δουλεύω. Έχω φτιάξει καταράχτες μικρούς, έχω φέρει σύννεφα από τον ουρανό, τα έχω κατεβάσει κάτω και τα έχω κάνει crafting για να ρίχνουν βροχή συνέχεια. Και προσπάθησα να φτιάξω, όπως βλέπετε έχω φωτόσπαθο αυτή τη στιγμή, ναι, μπορείς να φτιάξεις και το δικό σου φωτόσπαθο. Λοιπόν, να σας δείξω κάποιες βασικές λειτουργίες πριν να μπω στο σπίτι. Μπορείς κανονικά να σκάψεις, η αξίνα μου αυτή τη στιγμή είναι από τις πιο δυνατές που υπάρχουν στο παιχνίδι, είναι από ρίχαλκο. Ξεκινάς με πέτρινη, σιδερένια, χάλκινη και μπλα μπλα μπλα. Ο ριχάλκινη κάνεις μόνο στο hard mode και αυτό αν κάποιοι παίζετε το παιχνίδι και δεν έχετε βρει ο ριχάλκο, πρέπει να σκοτώσετε όλα τα boss για να πάτε παραπέρα για να τα ξεκλειδώσετε. Λοιπόν, έχω βάλει ένα αντικείμενο το οποίο να σας δείξω. Αυτό εδώ μου το έχει δώσει ένα κόκκινο, το οποίο μου το έχει δώσει ο αδερφός μου που αγοράσαμε μαζί το παιχνίδι, δύο κόπιες. Το οποίο
μου επιτρέπει να βάζω φωτιά στις επιθέσεις μου και σε ό,τι κάνω για να μπορώ να βλέπω ή να σκοτώνω πιο καλά τους αντιπάλους μου. Λοιπόν, σκάβομαι κανονικά για χώμα, πέτρα, οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, επίσης την πέτρα δεν την παίρνουμε ως πέτρα ατόφια. Η πέτρα η ατόφια είναι αυτή εδώ που βλέπετε. Εγώ μπορώ να την επεξεργαστώ σε ειδικούς πάγκους και να φτιάξω τούβλινα, πέτρινα τούβλα. Επίσης μπορώ να φτιάξω πέτρινο τοίχο. Μπορώ να φτιάξω πολύ όμορφα πράγματα με αυτό το παιχνίδι. Επίσης να προσθέσω ότι το συγκεκριμένο σου επιτρέπει να φτιάξεις σχεδόν τα πάντα. Ό,τι έχεις στο μυαλό σου, ό,τι φανταστείς, χωρίς να σταματάς. Τα mods που σου ξεκλειδώνει συνέχεια το παιχνίδι είναι άπειρα. Δηλαδή, σκεφτείτε με 2 ευρώ μπορείς να παίζεις χρόνια και χρόνια χωρίς να τα έχεις ανακαλύψει όλα. Λοιπόν, επίσης να σας δείξω ένα άλλο αγαπημένο. Έχω τρυπάνι. Με το οποίο τρυπάνι μπορώ και κάνω την ίδια δουλειά της αξίνας πολύ πιο γρήγορα και καλά. Λοιπόν, επίσης έφτιαξα βαλίστρα η οποία πετάει πτάμινα βέλη που εκρήγνεται. Επίσης μπορείς να πάρεις μπότες με τις οποίες να πετάς. Πες το και έγινε, μπορείς να έχεις βατραχοπέδιλα για να κολυμπάς. Μπορείς να κάνεις 1000 πράγματα. Πραγματικά το παιχνίδι είναι από τα πιο όμορφα. Αυτό εδώ είναι το σπίτι μου, προσπαθώ να φτιάξω κάτι που να μοιάζει με κάστρο. Στο σπίτι μένουν διάφορα NPC. Τους φτιάχνεις ένα δωμάτιο που έχει μια καρέκλα, ένα τραπέζι και τουλάχιστον λίγο φως να βλέπουν. Και έρχονται ανθρωπάκια τα οποία σου πουλάνε διάφορα πράγματα τα οποία σε βοηθάνε να συνεχίσεις το παιχνίδι σου, να κραφτάρεις αντικείμενα και πάει λέγοντας. Αυτός εδώ πουλάει όπλα για παράδειγμα, αν θέλω να πάρω κάποια όπλα. Θα σας πω, δεν τα χρησιμοποιώ πολύ, πιο πολύ χρησιμοποιώ τα NPCs για να παίρνω κάποια workbench που έχουν για να φτιάχνω μόνος μου πράγματα. Λοιπόν, προσπαθώ να μαζέψω τα σεντούκια μου με τα πράγματά μου σε μία πλευρά, ακόμα το δουλεύω το πράγμα. Τα σεντούκια είναι μικρά σε μέγεθος, αλλά παίρνω αρκετά πραγματάκια. Έχουμε διάφορες μηχανές που μας βοηθάνε να φτιάχνουμε πραγματάκια. Εδώ βλέπουμε κάποια από τα NPC. Το σπίτι το έφτιαξα μόνος μου, κομμάτι-κομμάτι, τούβλο-τούβλο. Δηλαδή δεν έχει ένας άνθρωπος ένα σπίτι. Δηλαδή απλά ξεκινάς από έναν άνθρωπο με μια τσάπα, με μια ξύνα, ένα τσεκούρι και ένα σφυρί, ή όχι ούτε καν σφυρί, ένα τσεκούρι και μια ξύνα και σου λέει ξεκίνα και το φτιάχνεις μόνος σου όπως θέλεις. Το δικό μου σπιτάκι είναι αυτό εδώ. Προσπάθησα να φτιάξω τον κήπο έξω με καταράκτες, με διάφορα πραγματάκια. Έχω βάλει φανάρια, έχω βάλει διάφορα αντικείμενα. Λοιπόν, εδώ πάνω έχω βάλει τα στάτιους μου, αγάλματα τα οποία τα έχω συνδέσει με καλώδια και φτιάχνουν διάφορα. Θα σας δείξω τώρα τι ακριβώς εννοώ. Επίσης έχω βάλει παγίδες. Τώρα θα μου πείτε μες στο σπίτι παγίδες. Πιστέψτε μου, όσοι έχετε παίξει το παιχνίδι αυτό, ξέρετε ότι κάποια στιγμή βγαίνει το Goblin Army. Και το Goblin Army είναι ασταμάτητο, οπότε έχω συνδέσει παγίδες με χρονοδιακόπτη να πετάνε συνέχεια βέλη για να μπορώ να αμήνομαι. Πιστέψτε με, βοηθάει πάρα πολύ και θα δείτε, μπορείτε να κάνετε πολύ όμορφα πράγματα. Επίσης, εκτός του ότι μπορείτε να φτιάξετε τα πάντα, εγώ προσωπικά, επειδή μου αρέσει να βρίσκω αντικείμενα να φαρμάρω, έχω συνδέσει όλα τα αντικείμενα με καλώδια, τις παγίδες με καλώδια και τα στάτιους που βρίσκεται με καλώδια. Λοιπόν, τα αγάλματα αυτά κάνουν σαμόν κάποια πραγματάκια τα οποία ενεργοποιώ και τα έχω συνδέσει και τα έχω παγιδεύσει μέσα εδώ, ώστε κάθε 5 δευτερόλεπτα, 3 δευτερόλεπτα, πόσο είναι, να σκοτώνονται. Όταν περνάω κάτω από μερικά από αυτά, παίρνω μερικά αντικείμενα τα οποία πετάνε, όπως βόμβες, τζέλ με το οποίο κάνω πυρσό και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πιστέψτε με, είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος για να κάνετε farming και τα βασικά αντικείμενα, και αυτό το κάνετε μόνο αν σκοτώσετε το σκελετό, που είναι ένα από τα πιο δύσκολα boss που υπάρχουν στο παιχνίδι. Λοιπόν, για να μην σας καθυστερώ εδώ πέρα, απλά έχω κάνει διάφορες μόντες, έχω φτιάξει καταράκτες μέσα στο σπίτι. Ας το κλείσω γιατί κάνει πολύ θόρυβο. Λοιπόν,
Έχω φτιάξει καταράκτες να περνάνε μέσα από το σπίτι. Έχω φτιάξει, αυτό που θέλω να φτιάξω τώρα είναι ένα ενιδρίο, το οποίο σιγά σιγά το φτιάχνω εδώ στο πλάι. Το κλείσα όλο και έφτιαξα αυτό το πράγμα, κουβάλισα νερό από πηγές με αντλίες. Φυσικά να σας δείξω και τις αντλίες πως είναι συνδεδεμένες. Λοιπόν, και προσπαθώ να επεκταθώ. Επίσης το ωραίο με το συγκεκριμένο, ότι αν σας δείξω λίγο το χάρτη πως είναι, ο κόσμος είναι αυτός εδώ, είναι, αυτός είναι ένας μικρός κόσμος σχετικά. Μπορείτε να κάνετε άπειρους μικρούς κόσμους, μεγάλους κόσμους, μεσαίους κόσμους, δηλαδή αυτός είναι ο πιο μικρός που μπορεί να φτιαχτεί. Τα αντικείμενα, τα πράγματα, οι περιοχές μπαίνουν εντελώς στοιχεία κάθε φορά που φτιάχνετε καινούριο κόσμο. Μπορείτε με έναν χαρακτήρα να μπείτε σε διαφορετικούς κόσμους ή με διαφορετικούς χαρακτήρες στον ίδιο κόσμο. Δηλαδή, εγώ να κλείσω αυτόν τον χαρακτήρα, μπορώ να μπω σε άλλον, στον ίδιο κόσμο με άλλο χαρακτήρα. Επίσης, αυτό που μου αρέσει είναι το multiplayer. Το multiplayer στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι φοβερό, γιατί το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνω LAN με το PC μου και ο αδερφός μου, για παράδειγμα, που παίζει το ίδιο παιχνίδι, μπορεί να έρθει να με βοηθήσει να σκοτώσω ένα boss, που το οποίο boss, πιστέψτε με, δεν μπορείτε να τα σκοτώσετε μόνοι σας ούτε με σφαίρες. Είναι πανδύσκολα. Λοιπόν, να βγάλω και το όπλο μου και να είμαι έτοιμος, γιατί από εδώ και πέρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Λοιπόν, τα boss είναι πανδύσκολα να σκοτωθούν μόνο τους, πεθαίνετε πριν το καταλάβετε. Λοιπόν, γι' αυτό μπορείτε να φωνάξετε ένα φίλο σας να έρθει στον κόσμο σας με το δικό του λογαριασμό, να συνδεθεί co-op και να σας βοηθήσει να κραφτάρετε. Επίσης, μπορείτε να φτιάξετε online κόσμο μαζί, να μπαίνετε και να έχετε ένα κοινό κόσμο και οι δύο μαζί να παίζετε. Δηλαδή, οι επιλογές είναι πραγματικά άπειρες. Είναι το παιχνίδι το οποίο θα έλεγα ότι είναι φτιαγμένο για το χρήστη, για να το απολαμβάνεις στο 100%. Είναι απλό, είναι, δεν έχει τρομερά γραφικά, δηλαδή τι γραφικά, είναι γραφικά περίπτωσης Μάριο, αλλά αυτά που σου προσφέρει, οι επιλογές, οι δυνατότητες, είναι πραγματικά ανεξάντλητα. Αυτή τη γέφυρα στον ουρανό την έχω φτιάξει εγώ, δεν υπήρχε. Λοιπόν, και, ουχ, μάλιστα, αυτό είναι ένα από τα boss του παιχνιδιού, το οποίο θα μας σκοτώσει, αλλά πριν να με σκοτώσει, να σας δείξω, ουχ, το αγαπημένο μου μέρος, είναι το νησί μου αυτό, και πέθανα. Ναι, καταλάβατε τι εννοώ, ότι είναι δύσκολο. Ελπίζω να πήρατε μια γεύση για το πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Μη σας ξενερώνει, όσοι παίζετε το παιχνίδι για πρώτη φορά, δεν είναι, δεν βγαίνουν έτσι και σας σκοτώνουν αβέρτα, ίσως λίγο τα τερατάκια στην αρχή, αλλά και αυτό πεθαίνει εύκολα. Εμείς το παίζουμε στο hard mode, όπως λέω, οπότε στο hard mode τα τέρατα μπορούν να μπουν όπου θέλουν, είναι πολύ δύσκολο, αλλά το challenge είναι τρομερά τεράστιο, δηλαδή εντάξει, όταν φτάσει σε ένα σημείο που έχεις δει τα πάντα, μετά νομίζω πας στο πιο δύσκολο για να μην βαριέσαι. Οπότε με τον αδερφό μου έχουμε μπει σε αυτό το mode πλέον και το παίζουμε όσο πιο δύσκολο γίνεται. Όπως βλέπετε, δεν μπορώ να πάω καν εκεί πάνω γιατί βγαίνει αυτός ο δράκος. Τέλος πάντων, άμα κατάφερα να σκοτώσω αυτό το δράκο, μου πετάει κάποια αντικείμενα. Ο συγκεκριμένος δράκος μου πετάει αντικείμενα τα οποία με βοηθάνε να φτιάξω φτερά. Επίσης μπορώ να φτιάξω άπειρα πραγματάκια, να σας δείξω κιόλας τι μπορώ να φτιάξω. Μερικά πράγματα. Πηγαίνω μπροστά. Όπως βλέπετε, έχουμε αμμόνι, φούρνο, χέλφορτς που έχω φέρει από την κόλαση όταν είχα πάει κάτω με το παιχνίδι. Έχουμε workbench, έχω διάφορα βιβλιοθήκες, ό,τι φανταστείτε. Και περνώντας, περνώντας μπροστά από το κάθε τι, μπορούμε να κατασκευάσουμε διάφορα πραγματάκια. Επειδή είμαι περίεργος να δω τι φτιάχνω με αυτό εδώ, Bubblegum Block. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Τι λες τώρα. Αυτά δεν τα είχα δει, τα βλέπω τώρα πρώτη φορά, γι' αυτό λίγο παραξενεύομαι. Και μάλιστα, βλέπω κάποια πράγματα τα οποία δεν τα είχα ξαναδεί, γιατί βρήκα κάποια καινούργια υλικά στο μεταξύ. Και περνώντας μπροστά από το κάθε τι, από το πάγκο, του κάθε ένα πάγκο, μπορείς να φτιάξεις τα υλικά που σου αφήνει ή που σου επιτρέπει να φτιάξεις. Βλέπετε, περνώντας από διαφορετικά σημεία, μπορώ να φτιάξω διαφορετικά πράγματα. Τώρα θα μου πείτε, μόνο αυτά είναι? Σαφώς και όχι. Θα σας δείξω μόνο αυτό. Εδώ μέσα είναι τα μεταλλεύματα που έχω. Αν για παράδειγμα βάλω αυτό εδώ αντί για αυτό εδώ, για να δούμε τι αντικείμενα μπορώ να φτιάξω.
μπορώ να φτιάξω τη σειρά με το παλάδιο. Έβαλα το μέταλλο παλάδιο και μπορώ να φτιάξω 7, 8, 10 πόσα αντικείμενα είναι παραπάνω βασιζόμενα στο παλάδιο. Αν βάλω για παράδειγμα, βλέπετε το πύρα από μέσα, φεύγει. Θα μου πείτε πού θα τα ξέρω όλα αυτά. Επειδή προσωπικά είχα το ίδιο πρόβλημα στο παιχνίδι, με το που ξεκινάτε, γιατί δεν ξεκινάτε μόνοι σας στον κόσμο σας. Στον κόσμο σας βγαίνετε με αυτό τον τυπάκο εδώ. Αυτός ο τυπάκος εδώ είναι ο Τζέφρεϊ, ο οποίος πας επάνω του και του λες crafting και σου λέει, έχω, τι έχεις να μου δώσεις? Σκεφτώ τι έχω. Λοιπόν, έχω για παράδειγμα αυτό εδώ το μανιτάρι. Του το πετάω και λέω, τι μπορώ να φτιάξω με αυτό το μανιτάρι? Μου λέει αυτά τα τρία πράγματα. Πού? Στο cooking pot. Άρα αν πάω μπροστά από ένα cooking pot, μπορώ να φτιάξω μια σούπα από μανιτάρια ή μπορώ να φτιάξω διάφορα φίλτρα. Του λέω για παράδειγμα τι μπορώ να φτιάξω με star, με αστέρια που πέφτουν και τα μαζεύω. Μπορείς να φτιάξεις αυτά εδώ τα πράγματα. Λοιπόν, ή να τα δούμε όλα εδώ. Αυτά εδώ τα πράγματα. Star Cannon, το οποίο Star Cannon δυστυχώς είναι τεράστιο. Και αν το φτιάξω, μάλλον θα το φτιάξω, πλάκα. Έχω όλα τα αντικείμενα, οπότε μάλλον θα το φτιάξω το Star Cannon. Τώρα που το σκέφτομαι, φαίνεται πολύ καλό. Αυτό το laser, το Space Gun, το έχω. Να σας το δείξω κιόλας. Τέλος πάντων, που λέτε, ο φίλος μας από εδώ μας βοηθάει να φτιάξουμε το NPC αυτό. Μας λέει τι μπορούμε να φτιάξουμε τα αντικείμενα που έχουμε, ώστε να μην ψαχνόμαστε και να μην κάνουμε διάφορα χαζά. Και ας μην μπορούμε να πούμε στο ίντερνετ να δούμε τις λίστες. Οι λίστες είναι τεράστιες. Το παιχνίδι αυτό βγαίνει και για PC και για Xbox και για PlayStation και για Mac και έχω για Windows. Λοιπόν, είναι εθιστικότατο, δηλαδή μπορείτε να φτιάξετε τρομερά όπλα. Δείτε για παράδειγμα το αγαπημένο μου το φωτόσπαθο που έχω τώρα, αλλά κάποια στιγμή θα το αναβαθμίσω. Το δικό μου είναι πράσινο, μπορούμε να το κάνουμε κόκκινο, μπλε, άσπρο, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, επίσης έχω μια βαλίστρα και μπορούμε να πάρουμε διάφορα πράγματα. Ας πούμε για παράδειγμα να σας δείξω, έχουμε αυτούς εδώ τους γάτζους, μαχαίρι γάτζους δηλαδή, εντάξει. Έχουμε σπαθιά, υπάρχουν πάρα πολλά επικά σπαθιά εδώ μέσα που μπορείτε να βρείτε και να φτιάξετε. Έχουμε τρίνες, έχουμε ακόντια, έχουμε ένα από τα αγαπημένα μου αυτό εδώ, το οποίο το πετάς και κάνει knockback, πολύ όμορφο όπλο. Έχουμε όπλο το οποίο πετάει μέλισσες, οι οποίες είναι, να σας πω κάτι, σαν τηλεκατευθυνόμενη πύραυλη. Πάρα πολύ καλό θα έλεγα, πραγματικά είναι όλα τα λεφτά, προσωπικά το αγαπάω αυτό εδώ το πράγμα. Αλλά βλέπετε, σου τρώει ο χαρακτήρας, έχει και ζωή και μάνα. Δεν ξεκινάτε με full καρδιές, full μάνα, όλα αυτά τα φτιάχνετε εσείς. Βρίσκετε οι καρδούλες και τις βάζετε στο χαρακτήρα σας. Επίσης, έχω Jester Sarov και τα κάθομαι και τα βλέπω, μάλιστα. Λοιπόν, όχι τίποτα, απλά αυτό το πράγμα έπρεπε να το φορτώσω, ναι. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε, έχει όπλα. Πιστόλια, το οποίο δεν έχει σφαίρες. Αυτό έχει, ούτε αυτό έχει, δεν πειράζει. Μας τελειώσαν οι σφαίρες. Μπορείτε να βρείτε διάφορες αξίνες, όπως βλέπετε έχω όλο τον ιδιόν μέχρι τώρα. Επίσης, διάφορες μπαλίτσες, boomerang. Πολύ ωραίο όπλο, δεν σου τρώει και μάνα. Στα αρχικά level είναι πάρα πολύ καλό ή στα πιο μετά μπορείτε να το τροποποιήσετε. Δηλαδή, το ωραίο είναι έχετε ένα όπλο το οποίο το χρησιμοποιούσατε. Ο χαρακτήρας σας ανέβηκε και οι εχθροί δυσκολέψανε. Το όπλο σας το αγαπάτε. Τι να το πετάξετε, δεν λέει. Μπορείτε να το αναβαθμίσετε, μπορείτε να του βάλετε μερικά αντικείμενα και να το κάνετε καλύτερο από πριν. Σου δίνει τρομερές επιλογές. Επίσης, το παιχνίδι αυτό, επειδή δεν το έχουν παρατήσει οι mods του ή αυτοί που το έχουν φτιάξει, κάθε εποχή βάζουν καινούργια πράγματα, θεματολογία, ανανεώνεται συνέχεια. Δηλαδή, τα Χριστούγεννα είχαμε χριστουγεννιάτικο θέμα, με αντικείμενα χριστουγεννιάτικα, με δωράκια που έπεφταν. Το Πάσχα θα έχουμε πασχαλινό θέμα, έχουμε για το Halloween, έχουμε ό,τι φανταστείτε. Λοιπόν,
Επίσης μπορούμε να βάλουμε διάφορες στολές, να τις δούμε, να τις κάνουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε χρώμα. Δείτε τώρα, άμα αλλάξω τη σειρά των tiles, αλλάζει ο χαρακτήρας μου χρώμα. Επίσης μπορούμε να αναβαθμίσουμε τα πραγματάκια που έχουμε εδώ. Μπορούμε να αλλάξουμε τα χαρακτηριστικά του, τον εξοπλισμό του. Οι επιλογές είναι πραγματικά άπειρες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε όρεξη και φαντασία. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει γιατί απλά είναι δύσκολο το παιχνίδι, πέρα από αυτό. Αλλά μου αρέσει γιατί φτιάχνω αυτό που έτσι μου αρέσει. Δηλαδή, έχω μια φαντασία. Θέλω να φτιάξω ένα σπιτάκι να το βλέπω όμορφο από το πλάι. Ορίστε, αυτός είναι ο κόσμος που έφτιαξα εγώ. Ήτανε με ένα ίσιωμα και έφτιαξα ένα κόσμο από την αρχή, έσπασα τα ντουβάρια πίσω, τα άλλαξα. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει, αλλά ο καθένας μπορεί να φτιάξει αυτό που θέλει. Και το θέμα είναι ότι άμα βαρεθείτε εδώ, μπορείτε να ξαναξεκινήσετε ένα καινούριο κόσμο, να το φτιάξετε ό,τι θέλετε και να ξαναγυρίσετε πάλι εδώ. Μπορείτε τώρα, έτσι όπως είμαι, να σας δείξω κιόλας, να πάω σε ένα καινούριο κόσμο, να ξεκινήσω από το μηδέν και να φτιάξω κάτι καινούριο, μια πυραμίδα, κάτι, οτιδήποτε φανταστείτε. Μπορεί να μην φτιάξω μια καλύβα και ένα κάθομαι μόνο, δηλαδή η φαντασία σας. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν σε περιορίζει σε τίποτα. Σου λέει, μεγάλε, αυτά είναι. Πάρτα, παίξε και φτιάξε. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς, σχεδόν όλοι, ασχολείστε αποκλειστικά με το Minecraft. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, μόνο σε δύο διαστάσεις. Αν σας αρέσουν δύο διαστάσεις, δοκιμάστε το. Είναι πολύ φθηνό παιχνίδι. Υπάρχει και σπασμένο, αν και θα δεν θα έπρεπε να το λέω, αλλά υπάρχει και σπασμένο όσοι θέλετε. Είναι πολύ 50 MB είναι το παιχνίδι, παραπάνω δεν είναι, είναι τρομερά μικρό. Και το ωραίο είναι ότι παίζει σε παλιά PC. Δηλαδή δεν χρειάζεται PC με στατιστικά για να το παίξετε, παίζει παντού. Έχετε ένα παλιό PC, θέλετε να περάσετε ευχάριστα τις ώρες σας ή στα παιδιά σας. Το παίρνετε, το κατεβάζετε και θα απλά χαρείτε το, δημιουργήστε. Αυτό. Λοιπόν, ελπίζω να σας αρέσει το σπίτι που έχω φτιάξει, αν και ακόμα το δουλεύω όσο πάει, βρίσκω αντικείμενα. Να σας δείξω κιόλας, επειδή έμεινα στο σπίτι, να σας δείξω λίγο πώς είναι ο κόσμος. Λοιπόν, ο κόσμος μας απλά σκάβουμε, κατεβαίνουμε επίπεδα, είναι χαοτικός, έχει υλικά, έχει πέτρα, έχει κλέι, έχει τούβλο, έχει χώμα. Εμείς σκάβουμε και ο χαρακτήρας μας γεμίζει. Επίσης, επειδή βαριέμαι να σκάβω, ας πετάξω καμιά βόμβα να σκάψει μόνη της. Λοιπόν, και εγώ περνάω από κάτω και παίρνω όλα τα αντικείμενα. Λοιπόν, έχει να κάνετε τα πάντα ανάλογα με το τι στυλ παίχτης είστε. Ας πούμε, να, για παράδειγμα, αυτό εδώ το ροζ. Όσοι ξεκινήσετε το παιχνίδι, στα απλά με το, από την αρχή δεν πρόκειται να το βρείτε. Λέγεται ο ρίχαλκος. Είναι μόνο στο hard mode. Και αν σας δείξω, δείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι τόσο σκληρό που δεν σπάει με βόμβα. Δείτε. Είδατε, έσπασε το απάντα γύρω γύρω εκτός από αυτό. Για να σπάσει, ας πούμε, για παράδειγμα, χρειάζεται αυτή η συγκεκριμένη αξίνα, η οποία είναι από ρίχαλκο. Τώρα θα μου πεις αξίνα από ρίχαλκο για να σπάσει ο ρίχαλκο λίγο κουφό. Όχι, υπάρχουν και άλλες αξίνες οι οποίες δεν είναι από ρίχαλκο που το σπάνε. Απλά αυτές τις παίρνετε στα late games. Επίσης θα προσέξατε ότι έχουμε κοκκίνησαν ξαφνικά τα νερά. Όχι, δεν είναι η κάρτα γραφικών μου και θα σας δείξω. Σπάω λίγο στο σπίτι. Μπορώ να τηλεμεταφερθώ στο σπίτι για να μην βαριέμαι, αλλά... Και όπως βλέπετε έχουν κοκκινήσει τα νερά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα ζόμπι μπορούν να μπουν κυριολεκτικά μέσα στο σπίτι μας, όπως ακούτε. Και για να δείτε για ποιο λόγο έφτιαξα τις παγίδες. Λοιπόν, επειδή μας την πέφτουν από παντού και δεν έχω σκοπό, ας βάλω αυτό εδώ να ασφαλίσω την πόρτα. Λοιπόν, και τώρα θα τους αφήσουμε να πεθάνουμε απλά. Είδατε για ποιο λόγο έφτιαξα τις παγίδες τόσο όμορφα και κάθομαι και τους βλέπω να πεθαίνουν. Αυτό ήταν λοιπόν.
Λοιπόν, check tech now, είμαι ο Κώστας. Αυτό είναι το σπίτι μου στο Terraria. Μπορείτε να το κατεβάσετε, μπορείτε να το αγοράσετε, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, δικές σας επιλογές. Το παιχνίδι αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 9 ευρώ, αλλά βγαίνει συχνά πυκνά σε προσφορές γύρω στα 2 ευρώ μέσω Steam. Λοιπόν, ναι, από παντού πεθαίνουν. Είναι εκνευριστικό γιατί χτυπάνε τις πόρτες τώρα. Λοιπόν, αγοράστε το. Μπορείτε να μπείτε με τους φίλους σας όλοι μαζί να παίξετε για να μην βαριέστε. Δηλαδή, επιλογές έχετε πάρα πολλές. Όρεξη να έχετε και φαντασία. Λοιπόν, save and exit τα κάνω. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας, check tech now. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ίσως να είναι το τελευταίο βίντεο που θα κάνω για μια περίοδο 2 εβδομάδων περίπου. Δεν υπόσχομαι τίποτα άλλο, επειδή θα φύγω ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να ανέβω. Θα επιστρέψω στις αρχές Φεβρουαρίου. Λοιπόν, ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ ωραίο και εθιστικό, ελπίζω να σας άρεσε. Terraria. Αν είστε του Minecraft, αξίζει να το δοκιμάσετε. Ήμουν ο Κώστας, check tech now. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, για την υποστήριξή σας. Καλό σας βράδυ.